στους δημοσιογράφους και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ήδη βλέπετε ότι η σκέψη, το τελευταίο αγώνα που βγήκαμε στη ΓΑΜΑ Αθηνική που σας είπα, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε ο κ. Διάννης να το φέρουμε κοντά στην ομάδα, αποδεικνύει σήμερα την παρουσία όλων των δημοσιογράφων. Είναι γεγονός ότι όπου πάει ο κ. Διάννης είναι είδηση. Και πραγματικά και για τον Ερμή είναι μία είδηση. Δεν έχει κανένας καμία αφιβολία από όλους εμάς το Διοικητικό Συμβούλιο αυτά τα δύο χρόνια που δουλέψαμε για να φέρουμε τον Ερμή στη ΓΑΜΑ Αθηνική. Κανένας δεν έχει καμία αφιβολία πλέον τις δυνατότητες που έχει στα αθλητικά για όλη την Ελλάδα. Πολύ περισσότερο για τον Ερμή, μια ομάδα που θα μου επιτρέψετε να πω από την εμπειρία των 20 χρόνων που τον γνωρίζω, και θα έλεγα ότι είχε και την τύχη να τον στηρίζω στις εκλογές από τη θέση του Νομαρχιακού Συμβούλου που ήμουν στη Φλόρινα. Γνωρίζω προσωπικά τις δυνατότητες που έχει ο ίδιος. Η πρώτη δουλειά μου ήταν να κατέβω στην Αθήνα να το συναντήσω. Μου τηλεφώνησε, μου έδωσε συγχαρητήρια, μου είπε ότι είναι πολύ συγκινημένος που η ομάδα που έπαιξε μπάλα βγήκε στον Ερμή και του απάντησα: όποιος μου δίνει συγχαρητήρια μπαίνει σε πελάτες. Και μου λέει: σε φοβάμαι όταν μιλάς έτσι. Λέω: δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Θα κατέβω στην Αθήνα, θέλω να συναντηθούμε και να πούμε μερικά πράγματα. Αυτό που πετύχαμε εγώ με τη διοίκησή μου πραγματικά ήταν μια μεγάλη προσπάθεια και ένας άθλος. Αλλά εμείς πιστεύω από εδώ και πέρα οι ίδιοι άνθρωποι πιάσαμε τα βάνη. Για να μπορέσουμε τον Ερμή να τον κάνουμε ακόμα μεγαλύτερο και να τον κάνουμε να ακουστεί σε όλη την Ελλάδα, ο μοναδικός τρόπος ήταν να έρθει πολύ κοντά μας ο κύριος Λιάγης. Η συνάντηση στην Αθήνα ήταν πάρα πολύ καλή. Μα πάρα πολύ καλή. Θυμήθηκε τα παλιά του χρόνια, θυμήθηκε τις δόξες του Ερμή και από την άλλη είδε ότι στην πατρίδα που γεννήθηκε, στην πόλη που γεννήθηκε, είναι μια ευκαιρία από τη θέση αυτή και τις δυνατότητες που έχει να μας βοηθήσει. Εμείς τον ευχαριστούμε. Μου ζήτησε, μου είπε ότι θα έρθει πάνω. Διαδικασίες δεν έχουμε κάνει ακόμα στην ομάδα. Γιατί περιμέναμε, θα δώσουμε μια συνέντευξη τύπου και από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε. Του το δώσω το λόγο. Μαζί μας είναι και ο πρόεδρος της ΕΠΣ. Το απευθυνόμενο στον πρόεδρο της ΕΠΣ θέλω να του πω ότι είναι πρόεδρος όλων των ομάδων, αλλά πρέπει να σταθεί πάρα πολύ κοντά στην ομάδα του ΕΠΣ. Ίσως θα είναι καλύτερη διαφήμιση για την ΕΠΣ αυτή η ομάδα. Και το μεγάλο πρόβλημα της ομάδος, το ξέρω πολύ καλά, είναι το οικονομικό. Το έχω πει πολλές φορές, ίσως έχω κουράσει πάρα πολλούς, ότι στο παράδεισο δεν θέλω να πάω ούτε μόνος. Άρα είναι μια διαδικασία η οποία θέλει πολλούς ανθρώπους. Πολλοί να βοηθήσουν από λίγο και να καταφέρουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον πρόεδρο της ΕΠΣ, περιμένοντας πραγματικά να μας πει ουσιαστικά πώς θα μας βοηθήσει φέτος. Δεν είπε γι' αυτό άλλο. Δεν πειράζει. Εγώ του περάδει. Κάτσε. Το τηλεφώνησα, εγώ θα πω. Εγώ δεν ήξερα ότι είναι καλεσμένο. Όχι, όχι. Ακούστε λιγάκι, ακούστε λιγάκι. Το τηλεφώνησα ξεκινώντας από την Τολεμαΐδα και τον παρακάλεσα να έρθει. Μου λέει: μου κάλεσε ο κύριος Λιάννης. Λέω: άρα είμαστε σε καλό δρόμο. Ήδη ξεκίνησε τη δουλειά ο κύριος Λιάννης. Σωστό. Έτσι, αυτό είπα. Χωρίς να ξέρω ότι τον έχετε καλέσει, κύριε Λιάννη, γιατί δεν μιλήσατε. Να χαιρετήσει ο κόσμος, να μην υποχρεώσουμε να πει. Όχι, να χαιρετήσει, να μας πει, να μας βοηθήσει. Τα χαιρετήματα και τα πανηγύρια μας τελειώσαν. Λοιπόν, κοίταξε τώρα, πρόεδρε. Εγώ απέδειξα ότι αυτό το διάστημα βοήθησα πραγματικά το αμήν. Είναι αλήθεια. Έτσι. Ναι. Αυτό σε είναι γεγονός. Και μάλιστα εγώ όφυλα να είμαι δίκαιος πρόεδρος όλων. Όλων. Και επειδή ήταν η γνωστή αντιπαλότητα με τον Άγιο Παντελήμωνα, προσπάθησα να κρατήσω ίσες αποστάσεις, ναι μεν, αλλά η δική σου προσπάθεια επειδή ήταν λίγο μεγαλύτερη, ήμουν και νοερά ή και ψυχικά μαζί σου. Αυτό το ξέρεις. Βέβαια χωρίς να βάζω, εννοείται, πουθενά το χέρι κλπ. Ό,τι μπορούσα έκανα. Και ειδικά όταν βγήκαμε στις εκλογές. Τώρα, όταν έχω μια προϊστορία καλή στο ότι ό,τι μπορώ έκανα, τώρα πιστεύω, έτσι δεν είναι Γιώργο, ναι. Τώρα πιστεύω, μάλλον πρέπει να πιστεύεις ότι θα σε βοηθήσω. Τώρα, η βοήθεια αυτή
θα μου την αναλύσεις μετά. Έτσι, Παύλο, θα μου την πεις σε τι, πού συνείστε, ξέρω εγώ, ξέρω με την έννοια ότι... Όταν δεν κάνουμε διαπραγματεύσεις εδώ. Μετά θα τα πούμε. Όταν μου ζήτησαν κάποια παίκτες του Ερμή να δω στον Ερμή, τους ρώτησε ο αδερφός μου, που με ξέρει πάρα πολύ καλά, τους λέει, είστε σίγουροι ότι το θέλετε για πρόεδρο? Είναι πολύ δύσκολος αυτός. Και λέει, όχι, το θέλουμε. Και εμείς θα θέλουμε κοντά, έτσι, κύριε πρόεδρε, και ξέρουμε τις δυνατότητες που έχεις, πώς μπορείς να μας βοηθήσεις. Και με την γνωριμία σας, αλλά στην ελληνική κατηγορία. Και αν δεν γράψουμε τις ευκαιρίες κάθε φορά που βλέπω κάποιους σημαντικούς ανθρώπους για να χρησιμοποιήσω, τότε. Λοιπόν, γι' αυτό σε ευχαριστούμε για τη χρονιά που πέρασε πραγματικά. Εμείς το νιώσαμε ότι είσαι κοντά μας και προσπαθήσαμε την πραγματικά στις εκλογές ένα κομμάτι από αυτό να το ανταποδώσουμε. Πώς δεν κάνουμε για τη χρονιά που πέρασε. Πραγματικά η εκλογή σας ήταν ουσιαστική σε όλους τους τομείς. Αλλά πιστεύω ότι ο σύλλογό μας ανταποκρίθηκε στο μικρό κομμάτι που το αναλογούσε απέναντί σας. Στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Αλλά από εδώ και πέρα, έχοντας μια ομάδα στη Γάμα Εθνική Φλόρα, τουλάχιστον για την φετινή χρονιά, πιστεύουμε τη βοήθεια τη δικιά σας και περιμένουμε τη βοήθεια τη δικιά σας. Αυτό πάνε. Και τώρα να πάρει το λόγο ο κύριος Γιάννης για να σας πει τα περισσότερα, τα οποία δεν τα έχει πει την αναγωγή. Τι να πω, καλησπέρα, να πω μια καλησπέρα σε όλους. Να πω ότι είναι μια ροιά με ένα πολύ συγκινητική. Να πω ότι χαίρομαι που θα ανοίξει συνάδελφοι μου δημοσιογράφοι, ο συνάδελφος βουλευτής και εγώ πρώην βουλευτής, ο παλιός μου συνάδελφος και συμπαίκτης ο Σταυρούλης ο Κωσόπουλος που τον αγαπώ διαβίου, ο πρόεδρος που τον ξέρω πολλά χρόνια και που με χαρά μου άκουσα σήμερα το μεσημέρι να μιλάει για το πώς βλέπει το ποδόσφαιρο και μοιραία ένας άνθρωπος που τιμάει τον τόπο ότι θα τιμήσει και μια ομάδα που είναι στην γάμα εθνική κατηγορία, είναι αναπόφευκτο αυτό, αλλά πιστεύω ότι έχει συναισθηματικό δεσμό όπως έχω και εγώ. Τώρα, τι σημαίνει στην περίπτωσή μου, πρώτα απ' όλα δεν περίμενα να έρθετε όλοι. Ευχαριστώ που ήρθατε. Την τελευταία φορά που σας είχα καλέσει, όπως είπα, σαν βουλευτή, δεν είδα κανέναν να έρθετε στις πρέσπες. Και λέω μπράβο, ρε παιδιά, με ξέχασαν οι δημοσιογράφοι, αλλά βλέπω με θυμόσαστε μάλλον σαν ποδοσφαιριστή. Είναι και αυτό με στη ζωή. Η αλήθεια είναι ότι. Όταν έμαθα ότι ο Ερμής ήρθε πρώτος, χάρηκα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο, του έλεγα όταν μου έλεγε διάφορα τέτοια ο πρόεδρος ότι δεν πρόκειται να κάνω κάτι. Δεν θέλω να μπω σε τέτοιες διαδικασίες. Μου προτάθηκε στο παρελθόν αξίωμα πολύ ψηλό στον χώρο του αθλητισμού, πέρα από τότε που είχα στο Υπουργείο και είπα όχι, γιατί δεν θέλω. Μου προτάθηκε να πάω στον Ηρακλή και να αναλάβω και είπα όχι. Γιατί έχω έτσι Παναγίση και ο κοφής μου αγαπάνε, μου πάνε μην πας. Δεν είναι για να γυρίζει κανένας μετά από 7 ετή θητεία στο Υπουργείο Αθλητισμού στα κοινά του ποδοσφαίρου. Δεν είναι. Όταν τα κοινά του ποδοσφαίρου μάλιστα είναι όπως τα ζείτε, όπως τα βλέπετε, και εγώ τα έχω ζήσει πολύ πιο έντονα από εσάς, πολύ πιο έντονα από τον καθένα σας και από πρώτο χέρι και σαν δημοσιογράφος δεκαπλάσια, δεν θα ήταν καλό σύμβουλος να πω στον εαυτό μου στα 70 τόσα μου χρόνια ανέλαβε κάποιο ρόλο. Του είπα λοιπόν του Προέδρου, δεν θέλω ρόλους. Και μια δημοσιογράφος που μας πήρε πριν από λίγο από τη Θεσσαλονίκη με ρώτησε τι πόστο θα έχετε. Και της απάντησα το πόστο της καρδιάς μου. Δηλαδή μου λέει, μα συναισθηματικά της λέω είμαι στον Ερμή κοντά. Θα αγαπάω τον Ερμή όπως αγαπούσα και την θητεία μου όταν ήμουν βουλευτής, όπως αγαπούσα όταν ήμουν δημοσιογράφος το επάγγελμά μου. Θα αγαπάω τον Ερμή όπως τον αγαπούσα πάντα. Και θα βοηθήσω όπως βοηθάω ό,τι αγαπάω. Δεν χρειάζεται να πω πολλά λόγια γι' αυτό. Τώρα, επειδή ο πρόεδρος όμως θα θέλει όλα χειροπιαστά και έχει βάλει υψηλούς στόχους, θα πω εγώ ότι έχετε δύσκολο καιρό για τον Ερμή. Ωραία, πρωταρχητής, μπράβο. Εγώ πιστεύω ότι κανένας λιάνης δεν χρειάζεται για τον Ερμή για να πάει μπροστά. Αυτό που έχετε κάνει είναι μεγάλος άφλος και θα μπορούσατε να συνεχίσετε μόνοι σας. Αντιθέτως, μπορεί ένας λιάνης ή οποιοδήποτε λιάνης να είναι και, θα έλεγα, αναχέτηση σε μια τέτοια σκέψη. Για χιλιάδες λόγους, θα σας πούμε άλλες φορές. Ωστόσο, συναισθηματικά εγώ δεν μπορούσα να πω όχι. Και γιατί έμαθα ότι πολλοί φίλοι μου εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή. Από αυτόν που λείπει και είναι ο Μιχάλης που έχει το χώρο αυτό και πιθανεί και αυτός από ό,τι ξέρω στα πράγματα. Τα παιδιά στο Δήμο και ο Δήμαρχος που μου είπε θα περάσει. Όλοι οι φίλοι μου, όλη η γενιά μου, οι παλιοί μου συμπαίκτες θέλουν να βοηθήσω. Δεν με παίρνει να έλεγα όχι. Θα βοηθήσεις γιατί μέσα στο αίμα. Με το έχουμε μέσα στο αίμα, σωστό. Τώρα πώς θα βοηθήσω. Αυτό ήθελα να σας ξεκαθαρίσω. Και η θύη μας παίρνει μπάλα και ο
Σίμος Ουλιάνης και ο θείος μου Βασίλης ο Νάνος και γι' αυτό θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Ναι, πράγματι και ο πατέρας μου έπαιζε πάντα στο ρεστόρ μια Μιντέου σε εκείνη την ομάδα με τον Σίμον και με τον συγγενή του Σταύρου που πήρε δύο πρωταθλήματα με την Κύπρο Μακεδονίας, νίκησε την, έχασε μόνο από τον Άρη που είχε έρθει πρωταθλήτης Ελλάδος. Υπήρχε ένας Ερμής του 29 ακόμα καλύτερος από τον Ερμή που εμείς νομίζαμε ότι έχουμε και ακόμα ίσως καλύτερος από τον Ερμή που έχουμε σήμερα. Μακάρι να γίνετε καλύτεροι εσείς. Έχει κάνει άθλους ο Ερμής Αμιντέου στα παλιά χρόνια. Ποιος Αλέξανδρος της Φλωρίνης και ποια Έδεσα. Είχαν ομαδάρες και τις κέρδιζε παντού και πρωταθλήματα. Το ποδόσφαιρο στο Αμιντέου ήρθε πολύ νωρίς του χρόνου και αυτό είναι μεγάλη ευκαιρία για αυτούς τους λόγους. Είναι 100 χρόνια από την γέννηση του Ερμή. Αυτή η εκατονταετία. Μου το είπε ο πρόεδρος, εγώ το είχα ξεχάσει. Είναι μεγάλο γεγονός για τον ιστορικό σύλλογο, για όλους που τον μετέχουν και για μένα που έχω παίξει και για αυτό που έχω φορέσει τη φανέλα. Το πρώτο πράγμα που είπαν υπόστο πρόεδρο, είπα ότι θα γιορτάσουμε αυτά τα 100 χρόνια και μου λέει, ναι, εσύ όμως θα κανονίσεις. Τι θα γίνει στη γιορτή. Και ρώτησα τους συμβούλους που είναι εδώ πέρα μερικοί παρόντες, τι θέλετε να σας φέρω στο Αμίντιο εκείνη τη μέρα. Στα 100 χρόνια που θα κάνουμε τη γιορτή του χρόνου του καλοκαίρι. Και μου λέει του Σάκη Ρουβά. Εγώ τον πήρα του Σάκη Ρουβά και θα είναι αυτός που θα τιμήσει τα 100 χρόνια του Ερμή Αμιντέου. Είναι ένα παιδί που συγκινεί την ωραία, είναι κοσμοαγάπητος, είναι ένα μεγάλο όνομα, θα τον έχουμε εδώ. Δηλαδή δεν χρειάζεται να στερώ από τον Ερμή αυτό που μπορώ να κάνω για τις πρέσπες ή για το όταν ήμουν βουλευτής. Θα σας διακόψω λίγο για την ομάδα μας και πρέπει να πεις ότι θα είσαι και μέλος της ομάδας. Τώρα για το Ερμή θα λες την ομάδα μας από εδώ και πέρα. Εντάξει, καιρός είναι αυτός, θα το πω με τον τρόπο. Για την ομάδα μας λοιπόν, επειδή του Πρόεδρου δεν θέλει, δεν υπάρχει θέμα αξιωμάτων, θα είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου γιατί μου είπαν ότι δεν μπορώ να μην είμαι. Δηλαδή άμα μου το θέτουν έτσι, θα είμαι, παρόλο που δεν θα νιώθω διαφορετικά κι αν δεν ήμουν, θα νιώθω όπως νιώθω τώρα. Θα είμαι ένας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα σηκώσουν το βάρος αυτής της πορείας. Όμως ξεκαθαρίζω τα πράγματα, τα είπα και στον Πρόεδρο. Έχω μια ιστορία στον αθλητισμό προσωπική, την έχουμε γράψει μαζί, τη δική μας τουλάχιστον. Υπήρξα ποδοσφαιριστής του Ηρακλή, φίλος μεγάλων ποδοσφαιριστών. Αυτή τη στιγμή κάνω στον ΟΤΕ TV 13 πορτρέτα των θρύλων των γηπέδων. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή να μου αναθέσουν να κάνω το πορτρέτο του Λουκανίδη, του Δωμάζου, του Νεστουρίδη, του Κούδα, του Χατζηπαναγή, του Σαργάνη, 13. Και χθες ήμουν στον Έστω με τον Λουκανίδη, προχθές με τον Κούδα στην παραλία. Άρα είμαι πανέτοιμος για πράγματα σοβαρά που έχουν την αληθινή έννοια του ποδοσφαίρου, του αθλητισμού. Δεν διανοούμε ένα Ερμή που θα χρησιμοποιήσει αθέμητα μέσα. Δεν διανοούμε μια ομάδα δική μας να ασκήσει ποτέ βία. Τι λέτε. Το λέω αυτό που πιστεύω. Πρέπει, είμαστε ομάδα πρότυπο. Πρέπει να το πω αυτό που νιώθω. Το μόνο πράγμα που είπα στα μέλη του ΔΣ, να πω αυτό που είπα. Είπα και το λέω και το είπα και σε σένα ότι εάν μάθω ότι έγινε ποτέ επεισόδιο στο γήπεδο του Αμιντέου, θα έχω παραιτηθεί μια στιγμή. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος που ήταν στο Υπουργείο αυτό όπως ήμουν εγώ 7 χρόνια να μην εννοεί αυτά που έλεγε. Δεν υπάρχει και το ξέρω. Και θα είναι άδικο. Μια φορά έκανε εμείς επεισόδια γιατί την έχει πληρώσει πολύ ακριβά. Το ξέρουν όλοι. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, τώρα. Τι μπορώ να προσφέρω. Σωστά. Μπορώ να προσφέρω σαν δημοσιογράφος αρκετά πράγματα. Όχι ωφέλειες τέτοιες που μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Αλλά πράγματα που έχει στόχο η ομάδα. Με ακαδημίες. Με βοήθεια από την ΕΠΟ. Από την Ένωση, από τον ΟΠΑ. Αυτά θα τα προσπαθήσω με κάθε τρόπο. Από το Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Νομίμως και σε γνώση των πάντων. Ό,τι θα κάνω και θα κάνω θα είναι μαζί με τον πρόεδρο και τους συναδέλφους μας στο ΔΣ. Νομίμως και σε γνώση όλων. Και πρωτίστως ημών των δημοσιογράφων. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω κάτι μυστικά. Ό,τι θα κάνουμε θα το ξέρετε. Δεν υπάρχει να κάνουμε κάτι κρυφά. Αυτά δεν είναι στο χαρακτήρα μου, ούτε είναι στο χαρακτήρα των ανθρώπων που αποτελούν τον Ερμή. Αν θέλετε να σας πω κάποιες λεπτομέρειες, θα με ρωτήσετε. Για μένα είναι, σας είπα, η μέρα συγκινητική. Δεν πιστεύω ότι ο αθλητισμός είναι μόνος του. Όταν ήμουν στο Υπουργείο, με λέγανε Υφυπουργό Πολιτισμού. Αυτό το γράφει ο νόμος.
το Σύνταγμα. Υφυπουργός Πολιτισμού με αρμοδιότητα στον αθλητισμό. Θεωρώ ότι ο αθλητισμός και ο πολιτισμός είναι χέρι-χέρι. Το έχω αποδείξει ότι στον πολιτισμό έχω κάνει στη Φλόρινα κάποια σημαντικά πράγματα, τα ξέρετε όλοι, θα τα κάνω και μέσα και από τον Ερμή. Όπως και το του πολιτισμού, θα τα εισάγω και στον Ερμή. Δεν χρησιμοποιώ ενικό, θα τα εισάγουμε, θα τα κάνουμε. Όταν μιλάω για μένα, θα είναι προτάσεις στο ΔΣ. Σημαίνει πολλά αυτό. Ήδη στα φετινά πρέσπια, τα οποία θα πω σύντομα για τους δημοσιογράφους μόνο φέτος, ποια θα είναι, με πρωτοβουλία μου, είπα στον πρόεδρο και στα παιδιά που συναντήθηκα χθες, μια χαρά παιδιά όλα στο ΔΣ, ότι η δεύτερη βραδιά, που είναι η βραδιά που θα γίνει στο Αμίντεο, η πρώτη βραδιά, με τις Μέλισσες, ένα πολύ ωραίο συγκρότημα που το αγαπάνε οι νέοι στην Αθήνα και θα γίνει κοσμοχαλασιά εδώ, ο Ερμής θα αναλάβει το κέτερινγκ και όλα τα συναφή. Όπως κρίνει αυτός. Είναι σαν να την δίνουμε την εκδήλωση στον Ερμή. Θα γίνει. Βέβαια θα γίνει στο σχολείο. Ήδη άρχισα τη δουλειά για τον Ερμή από το πρωί, πήρα τηλέφωνο στον ΟΠΑΠ. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τα πράγματα. Συναντήθηκα με τον πρόεδρο στη Φλόρινα τυχαία, αλλά ο Θεός το έφερε αυτό το τυχαίο. Ο πρόεδρος μάλλον δεν είναι τυχαία. Άκουσα ότι είμαστε εκεί και θα χαίρομαι πολύ να είστε και γι' αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τον Παύλο τον αγαπάω πάρα πολύ. Θα γνωρίσω και τα παιδιά τα υπόλοιπα που είναι πολύ νέοι. Αλλά με τον Παύλο έχουμε συνοδηγορήσει στα χρόνια των εκλογών και εκτιμώ βαθύτατα την αναλογιψία που είχε, την καθαρότητα με την οποία με συμβούλευε. Είναι οικολόγος και δυστυχώς σήμερα απόψε δεν είναι εδώ γυναίκες, αλλά είναι κατά σύμπτωση η πιο ωραία γυναίκα της Φλόρινας και η πιο ωραία γυναίκα του Αμιντέου. Θεωρώ ότι η κυρία Τζαμπούνη είναι η πιο ωραία γυναίκα της Φλόρινας και η κυρία που είναι εδώ, αυτό το κορίτσι που θα πάει στα τεφά και το εύχομαι, είναι το πιο ωραίο κορίτσι του Αμιντέου. Άρα μας τίμησε και το γυναικείο φίλο, δεν έχω κανένα παράπονο. Της Μελίτης είναι, δεν είναι της Φλόρινας. Της Μελίτης, σωστό. Του νομού Φλόρινας. Τι είπε προηγουμένως, του Αμιντέου ή της Φλόρινας. Έτσι δεν μου είπε έξω. Γιατί και μόνο της Μελίτης. Της Μελίτης, σωστό με δύο χρόνια. Μόνο που μένει στη Φλόρινα. Λοιπόν, εντάξει, να πούνε τα παιδιά ερωτήσεις που έχουν, να κάνουν οτιδήποτε, να πούμε το βέβαια στον συνάδελφό μας. Τα τι να πω εγώ, η παρουσία μου και μόνο δηλώνει πράκτος της συμπαράστασης στα όσα σχεδιάζεται. Βεβαίως δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο σήμερα να ξεδιπλώσω, αλλά σε όλες τις πρωτοβουλίες θα είμαι δίπλα. Μάλλον στο κοντινό μέλλον θα συμπαράσω. Στο κοντινό μέλλον όταν τα πράγματα θα αλλάξουν προς το καλύτερο, θα είμαι εδώ για να βοηθήσω. Δεν ξέρω αν είναι στο καλύτερο ή στο κοντινό μέλλον. Αυτό το λέω εγώ και ελπίζω ότι προς τα εκεί θα πάμε. Ο κύριος Αντωνιάδης έχει χαρακτήρα που εκτιμώ. Εγώ δεν συνήπηρξα δυστυχώς για να έχουμε αυτό που είχα πάντα με τους συναδέλφους μου, το ξέρουν οι δημοσιογράφοι. Εγώ ποτέ δεν έβλεπα τους συναδέλφους ως αντιπάλους. Και πάντα υπήρχε και ένας πιο ισχυρός ίσως και σε ψήφους από μένα. Από την άλλη μεριά, πάντα ήθελα να συνειδητοποιώ με αυτούς. Και τα κατάφερα να συνειδητοποιώ σχεδόν με όλους. Αυτούς που δεν έχω καταφέρει να συνειδητοποιώ μαζί τους και δεν είναι πολύ ένας, σας τους έχω περιγράψει άλλες φορές, δεν χρειάζεται να τα μιλάω αυτά τα πράγματα. Θα τα γράψει κάποια στιγμή, όχι ιστορία, αλλά τα αποτυπώνει ο χρόνος. Χαίρομαι λοιπόν που είστε εδώ και μου δίνει τη δυνατότητα να πω ότι με προσκάλεσε πριν λίγες μέρες ένα τηλεφώνημα να έρθω να με τιμήσει με όλους τους παλιούς συναδέλφους. Δεν το κάνουν πολύ αυτό. Και θα είμαι εκεί, του είπα. Αποδέχτηκα με χαρά αυτή την πρόσκληση, γιατί πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Δεν έχει τις πολυτέλειες η Φλόρινα να επιλέγει είτε νεοδημοκρατικά, είτε δημοκρατική συμπαράταξη που γίναμε, είτε συριζιακά. Ποτέ δεν είχε τέτοιες πολυτέλειες. Και όσο δεν το καταλαβαίνει αυτό ο υπέροχος αυτός τόπος, τόσο δεν θα πηγαίνει μπροστά. Δεν μπορεί να πάει τίποτα μπροστά αν δεν υπάρχει μια κοινή πορεία. Εγώ το κατάλαβα σε αυτό το νομό, σε αυτές τις πόλεις, σε αυτά τα χωριά και το έχω μέσα μου και στις εκπομπές μου στο ραδιόφωνο και στην πολιτική μου ζωή, εκτός πια πολιτικής και στην πολιτιστική μου ζωή. Μία συνέντευξη έδωσα μετά το τέλος που είναι η ομάδα στην Ελλάδα. Ένα νεράκι. Ρωτήθηκα τι θα κάνουμε το χρόνο. Και είπα δεν είναι εδώ το θέμα, είναι θέμα όλης της περιοχής του Αμιντέου. Πρέπει να δω τι θέλει ο κόσμος. Αυτό που έχω δει για το κομμάτι αυτό, έχω δει έναν ενθουσιασμό. Είμαι 57 χρονών, το έχω πει αυτό. Μόνο ρε πρόεδρε. Είμαι 57 χρονών και έχω ζήσει χαρές, έχω ζήσει
πάρα πολλές χαρές, αλλά αυτό ήταν κάτι διαφορετικό. Έβλεπα στα μάτια όλου του κόσμου, όλου του της περιοχής εδώ του Αμιτέου, το πόσο πολύ ήθελαν την ΓΑΜΑ Εθνική. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε εδώ με τον κύριο Λιάννη, και εγώ που λείπω 20 χρόνια από το Αμιτέο, σίγουρα δεν αφήνει αμφιβολίες ότι το θέμα το οικονομικό θα το λύσουμε για να κάνουμε μια ισχυρή ομάδα. Το δεύτερο κομμάτι δεν μας αγγίζει, όπως δεν μας άγγιξε και στο πρωτάθλημα εδώ, της Φλόρινας. Είναι ένα κομμάτι που είμαστε πολύ μακριά, έτσι. Αυτοί που με γνωρίζουν να ασχολούμαι 30 χρόνια με τον αθλητισμό ξέρουν πολύ καλά το σκεπτικό μου. Νιώθω πολύ περήφανος που άκουσα τον κύριο Λιάννη να λέει ότι δεν θέλει βία, ότι δεν θέλει να γίνονται λοβιτούρες, να στείνονται παιχνίδια. Είμαστε μακριά από αυτά. Και ένα γεγονός, επειδή αυτά όλα γίνονται, το κέντρο είναι στην Αθήνα και τα καλά και τα κακά, ένας λόγος που θέλουμε τον κύριο Λιάννη κοντά είναι σε ένα σωματείο που θα είναι υγιές να απαιτεί αυτά που δικαιούμαστε. Και ξέρει πολύ καλά, γιατί γνωριζόμαστε 20 χρόνια, το πώς είναι το δικό μου σκεπτικό. Επομένως δεν έχει κανένα θέμα ότι θα εκτεθεί πάνω στο κομμάτι αυτό. Και ξαναπαναλαμβάνω, αυτά μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ ο κ. Λιάννης. Λοιπόν, εγώ στην ερώτηση, καταρχήν πρόεδρε είναι για 20 χρόνια. Δεν γνωριζόμαστε 20 χρόνια, γνωριζόμαστε 25. Ναι, ναι. 20 χρόνια. Λοιπόν, φαινόμαστε μεγάλοι. Λοιπόν, αυτό είναι το σύντομο. Το κλείνω. Ναι. Λοιπόν, αγαπητέ μου κύριε Τζενταρδίδη Μπάμπη, πιστεύω ότι αυτός ο κόσμος που εννοείς του ποδοσφαίρου πράγματι είναι υπαρκτός, το ξέρω, δεν νομίζω όμως ότι ο πρόεδρος είναι πιο αρμόδιος ίσως να μου πει στη ΓΑΜΑ Εθνική τι αέρας φυσάει. Πιστεύω ότι πράγματι κάποια πράγματα άσχημα υπάρχουν σαν οτροπία σε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν μας αφορά αυτό. Εμείς θα βαδίσουμε τον δρόμο που κανείς δεν σου αποκλείει να είσαι μια τίμια ομάδα που, και είπα τι θα κάνουμε. Το οικονομικό είναι ένα θέμα το οποίο το συζητήσαμε χθες, το οποίο και εγώ με τον δικό μου τρόπο θα προσπαθήσω, όχι να συμφέρω ατομικά γιατί δεν έχω, το ξέρετε αυτό καλά. Καλύτερα από όλους το ξέρουν οι δημοσιογράφοι και τα πόδια είναι σκέψη που έχω πάντα, τώρα χειροτέρεψαν. Λοιπόν, αλλά θα προσπαθήσω να βοηθήσω με τους τρόπους που μπορώ. Με αυτό που θα κάνω του χρόνου με άλλες εκδηλώσεις, θα προσπαθήσω να συνεισφέρω με τον τρόπο μου. Δεν χρειάζεται να πούμε τώρα ειδικότητα. Όμως, πιστεύω ότι και χωρίς εμένα εμείς θα μπορούσε να κάνει αυτά τα πράγματα όλα. Είναι μια ομάδα που έχει να χαράξει ένα σωστό δρόμο. Ακαδημίες ακούω. Ομάδα. Έτσι, δεύτερη ομάδα ακούω και βλέπονται. Τρία βοηθητικά γήπεδα. Ναι, δύο βοηθητικά γήπεδα. Τρία. Ήδη θα βοηθήσουμε, θα ζητήσουμε και από τη ΔΕΗ μας βοηθήσει σε άλλα πράγματα. Έχουμε κάνει τις πρώτες σκέψεις. Δεν είναι εύκολος ο δρόμος. Δεν είμαι βέβαιος δηλαδή. Είμαι βέβαιος ότι θα κάνουμε το πάει για να πετύχουμε. Αλλά μπορεί και να μην γίνει. Κοιτάξτε, και τι έγινε. Δεν θέλω να πω ότι ο πολεμής θα πέσει, αλλά κάθε ομάδα πρέπει να ακολουθεί μέχρι το τέλος το βόβο της να διακριθεί. Εγώ πιστεύω ότι εμείς θα διακριθεί, όχι απλώς δεν θα πέσει. Θέλω να διακριθεί. Εμείς θέλουμε τον Ερμήν να μείνει στη γάμα κατηγορία τουλάχιστον μια τριετία. Γίνεται, σας ενημερώνω, πάρα πολύ καλή δουλειά πίσω. 140 παιδάκια, 100 περίπου 100-110 παιδάκια της Ακαδημίας και 25 παιδάκια της δεύτερης ομάδος που παίζουν στο πρωτάθλημα της Φλόρινας ετοιμάζονται κάποιοι ποδοσφαιριστές που είναι ταλέντα για να περάσουν στη μεγάλη ομάδα. Ήδη φέτος ο προπονητής μας διάλεξε τρεις από αυτούς που θα τους εντάξει στην ΓΑΜΑ Εθνική. Άρα στην επόμενη τριετία, αν συνεχίσουμε έτσι, δεν θα έχουμε και θέμα. Και ένα μεγάλο στοιχείο, αυτό που καταφέραμε να κάνουμε την περσινή χρονιά και το συνεχίζουμε φέτος. Τι καλό υλικό, εγώ ζω στην Τολμαϊδα, το έχω πει, έτσι, αλλά εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα. Ό,τι καλό υλικό από ποδοσφαιριστές υπήρχε σε όλη την Ερωδέα και σε όλη την περιοχή της Φλόρινας, αυτή τη στιγμή είναι στον Ερμή. Και καταφέραμε να τον κρατήσουμε. Άρα είναι παίχτες, τα 2/3 των παιχτών είναι από εδώ. Θα χρειαστούμε κάποιες ηχηρές ενισχύσεις, 2-3. Και πάντα λέω, για να αντιμετωπίσεις μια κακή διαιτησία, πρέπει να έχεις μια πολύ δυνατή ομάδα. Άρα στόχος είναι να είναι πολύ δυνατή ομάδα για να μπορέσει και τις δύσκολες στιγμές να τις ξεπεράσει. Και μόλις τώρα αναφερόμουν στους βουλευτές, οπότε κατά συνέπεια μοιράτε να αναφερθώ και στον Δήμαρχο. Θεωρώ ότι αυτονόητο είναι πως ένα αξίωμα τόσο σημαντικό που είναι του Δημάρχου μιας ιστορικής πόλης όπως είναι το Αμίντεο και περιοχής όπως είναι η περιοχή Αμιντέου, θα έχει και τον Δήμαρχο μέσα στην συνολική πορεία αυτή που θα γίνει. Με τον καλό σου εννοούμενο όρο της βοήθειας, με τις αρετές που έχει
συνεργασία και με την αγάπη που ξέρω ότι ο ίδιος τρέφηκε για αυτά τα πράγματα, ή είπαμε κάποια πράγματα χθες το βράδυ. Ξέρω ότι θα είναι και αυτός ο αραγός. Δεν θέλω να πω εγώ άλλα, να πει και ο Δήμαρχος κάποια λόγια, γιατί έχουμε μιλήσει εμείς ήδη οι Δήμαρχοι και είπαμε ότι θα χρειαστούμε να βοηθήσουμε όλοι για να πάει καλά ο Ερμής. Και θέλω, ναι, να πρωτού δώσω το λόγο στον Δήμαρχο, θέλω να πω. Ποντιακή συνάντηση τώρα. Ότι το Αμίντεο, χωρίς να υποτιμήσω καμία ομάδα της περιοχής, το Αμίντεο είναι η Μητρόπολη του αθλητισμού. Αυτό είναι το όνειρο της δικής μου διοίκησης και εμένα προσωπικά. Γιατί είναι η πρωτεύουσα του Δήμου, έτσι και δικαιούται να γίνει Μητρόπολη. Εμείς το προσπαθούμε, Δήμαρχε, και περιμένουμε την περισσότερη βοήθεια από σένα για αυτό. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να στηρίζει όλους τους συλλόγους. Φυσικά αυτοί που έχουν ανέβει σε πιο μεγάλη κατηγορία έχουν την πιο μεγάλη στήριξη. Ξέρετε ότι έχουμε κάνει ένα σύστημα καταμονής αυτού του 1,5% που δικαιούμαστε Δήμος στους συλλόγους, πάντοτε με βάση τη βαθμολογική θέση, την κατηγορία στην οποία ανήκει ο σύλλογος, είτε είναι αθλητικός είτε πολιτιστικοί που ασχολούνται. Και φυσικά σε αυτή την προσπάθεια θα είμαστε κι εμείς αρρωγοί, γιατί πιστεύουμε ότι το Αμίντεο σαν περιοχή πρέπει να έχει μια ομάδα στην τρίτη κατηγορία και να διακατέχεται και από το πνεύμα της ενίσχυσης αυτής της ομάδας από παιδιά, από αθλητές που θα βγαίνουν από τις υπόλοιπες ομάδες. Φυσικά αν κι άλλη ομάδα κι άλλη ανέβει σε αυτή την ίδια κατηγορία θα έχει πάντα και αυτή τη στήριξη. Ας το ευχηθούμε ότι αυτό που γίνεται φέτο από τις τέσσερις ομάδες που φτάσανε στο τέλος, οι τρεις να είναι από το Αμίντεο, να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο να είμαστε ρυθμιστές της αθλητικής ποδοσφαιρικής κατάστασης στον νομό. Γιατί νομίζω ότι αξίζουν. Είναι ήδη συμβολικό αυτό που έγινε απόψε. Είναι ο Δήμαρχος, είναι ο βουλευτής, είναι ο πρόεδρος της ενώσεως, είναι ο πρόεδρος της ομάδος, είναι η ιστορία της ομάδος. Είμαι κι εγώ που ήταν ένα μέρος εκείνης της ομάδας και μικρό μέρος της ιστορίας και μέρος του ΔΣ. Είναι όλοι οι δημοσιογράφοι που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Άρα, ο πρώτος στόχος είναι να γίνει το πλέον το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν είσαι δρόμος, γιατί είναι σύσταση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο. Του Δημοτικού, όχι. Του Διοικητικού. Πάμε εκεί και το πρώτο. Του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη περίπου. Στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι περίπου 25 με 26. Ίσως είναι το πιο πολυπληθές στην Ελλάδα Διοικητικό Συμβούλιο που θα υπάρξει ποτέ. Αλλά μπορούν να αξιοποιηθούν όλοι, ίσως είναι και λίγοι, γιατί ξέρετε τα τμήματα είναι η ιστορία, είναι η Ακαδημία, είναι η δεύτερη ομάδα, είναι και η μεγάλη ομάδα. Επομένως δεν μας περισσεύει κανένας. Και κάνουμε και ένα κάλεσμα. Αν θέλουν κι άλλοι να μπουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, ευχαρίστω να έρθουν. Θέλουμε να πούμε και στον κόσμο της περιοχής εδώ όλης και το Αμιντέο αλλά και τον περιφόρο ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ομάδα αντάξια της παλιάς ομάδας του Ερμή, του ιστορικού Ερμή. Γιατί είναι ίσως η πιο ιστορική ομάδα που υπάρχει στην κεντρική Βόρεια Ελλάδα και Δυτική Μακεδονία. Από όλες τις ομάδες. Πρόεδρε, σε ένα πρόχειρο αυτό που είδα τις ομάδες που είναι στη Γάμα Εθνική είναι η πιο ιστορική ομάδα. Αυτό το θεωρώ βέβαια. Θα τιμήσω και τους παλέμαχους ερχόμενοι εδώ, όλοι αυτοί που θα κάνω στον ΟΤΕ TV. Όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα θα είναι εδώ στο Αμίντεο. Βγήκαν τα έξοδα για τη χρονιά τους, φέρε. Δηλαδή θα είναι εδώ Μάζος, Λουκανίδης, Κούδας, εδώ. Στα 100 χρονών. Αυτά λοιπόν τα πράγματα που μπορούν να περάσουν από τα χέρια μας θα τα δείτε. Και μπορεί να μα αντέχουν οι παλέμαχοι του Αμίντεο να παίξουν εκεί μια. Να δείτε πώς παίζει εδώ Μάζος τώρα 3 ημίχρονα. Πήγα σε ένα πράγμα και πήγα με τον Τσαρμπιάν να παίξω προθέσεις και πατά. Βλάση πίσω, δηλαδή τυπικός δικέφαλος, γιατί πήγα να του βάλω φάουλ, του βάλα ένα πέναλτι, αλλά δεν μπόρεσα στο φάουλ και βγήκε το πόδι μου.